Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού. Αυτό τι σημαίνει, ότι σήμερα και για τις υπόλοιπες μέρες, σε όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλη την Ελλάδα, γίνονται αντίστοιχες αθλητικές δραστηριότητες που έχουν επίκεντρο τον αθλητισμό, την αξία του αθλητισμού και τα ωφέλη του αθλητισμού τόσο σε επίπεδο ψυχικής υγείας, όσο στο επίπεδο πνευματικής και φυσικά σωματικής ευεξίας. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της σήμερα αυτής της ημέρας, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε δύο αξιότιμους καλεσμένους, οι οποίοι ήρθαν με πολύ χαρά να πλησιώσουν τη σημερινή μας εκδήλωση, μια και σήμερα η εκδήλωση έχει μια συγκεκριμένη εστίαση, ένα συγκεκριμένο άθλημα, το άθλημα της τοξοβολίας. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους καλεσμένους, να τους γνωρίσω. Θα δώσω το λόγο μετά στους συγκεκριμένους κυρίους που ήρθαν να μας μιλήσουν για το άθλημα της τοξοβολίας και όχι μόνο, θα δείτε ότι οι παρουσιάσεις έχουν αρκετό ενδιαφέρον, γι' αυτό θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να είστε συγκεντρωμένοι, γιατί και οι δραστηριότητες που έχουμε ετοιμάσει μετά σαν σχολική μονάδα έχουν σχέση με αυτά που θα ακούσετε. Άρα θα σας παρακαλούσα τυφλά να έχετε, να είστε προσεκτικοί σε αυτό που θα ακούσουμε και να πάρουμε μέρος και στη συνέχεια να πάρουμε σκητάλη των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Λοιπόν, όπως σας είπα λοιπόν, σήμερα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βαρσάλων έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Θεόδωρο Δρούμια, αρχιτέκτονο μηχανικό, που ήρθε να μας μιλήσει σήμερα και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, και τον κύριο Πεθμετσά Σταύρο, ο οποίος είναι πιλότος ελικοπτέρων αξιωματικών της αεροπορίας στρατού και φυσικά καθηγητής φυσικής αγωγής. Πάντα μαζί μας, όπως ξέρετε, το έχετε δει, το αποδεικνύω μια και κάθε φορά. Ο Δήμος Βαρσάλων έχει ενεργή παρουσία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθηγητή φυσικής αγωγής και σύμβουλο εκπαίδευσης του κ. Γιάννη Δημακόπουλου, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Στο τέλος και φυσικά όλα αυτά που θα ακολουθήσουν δεν θα μπορούσαν να γίνουν, δεν θα γίνονταν σήμερα αν δεν είχαμε να τιμήσουμε το δικό μας υπεύθυνο φυσικής αγωγής, τον κύριο Κοϊνή. Μία κυρία, την οποία θα δούμε αμέσως. Σας παρακαλώ λίγο να καθίσετε. Η κυρία που θα δούμε στο βίντεο, δυστυχώς ενώ είχε καλεστεί για την εκδήλωση, δεν κατάφερε γιατί οι υποχρεώσεις της την κρατάνε στην Αθήνα. Είναι η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία όμως είχε την τιμή να μας στείλει ένα βίντεο για να μας καλωσορίσει, μάλλον να μας χαιρετήσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση και να μας μιλήσει τι είναι η σημερινή μέρα. Πάμε να την ακούσουμε. Αρκετοί μαθητές και εκπαιδευτικοί του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαρσάλων, είναι χαρά μου να μοιράζομαι μαζί σας την 10η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού του 2024, στο πλαίσιο της εναρμόνισής της με την Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού και με την κοινώση. Καλημέρα και από μένα. Αρκετές μαθητές, αρκετοί μαθητές και εκπαιδευτικοί του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαρσάλων, είναι χαρά μου να μοιράζομαι μαζί σας την 10η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού του 2024 στο πλαίσιο της εναρμόνισής της με την Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού και με το κοινό αθλούμαστε μαζί, δίνουμε ποιότητα στη ζωή. Σήμερα το σχολείο σας συμμετέχει με πολλές δράσεις στη γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Και ο στόχος είναι να αναδειχθούν τα ωφέλη της άθλησης και να καλλιεργηθεί η σχέση των παιδιών με τα αθλήματα και την άσκηση.
το άθλημα της Ρωσοβολίας και μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό, η δική σας συμμετοχή στην αντάκτητη Πανελλήνια ημέρα στον πολιτισμό. Έρχεται να προσεχθεί τις αθλητικές δράσεις όλων των σχολείων, από και μια και της Ελλάδας με ο αθλητισμός είναι χαρά, το παιχνίδι είναι γιορτή. Και η παιδεία σας προετοιμάζει και σας προπονεί για να εκτιμήσετε και να βιώσετε αυτή τη χαρά, να την μεταδώσετε και να την πολλαπλασιάσετε. Και με το σύνθημά μας, αθλούμαστε μαζί, δίνουμε ποιότητα στη ζωή, ας ξεκινήσει η αντέκαθε Πανελληνή ημέρα στον υποαθλητισμό 2024. Ο οποίος έχει το λόγο, θα τον ακούσουμε προσεκτικά, τον ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά και ο λόγος είναι κύριε Δρούλια σε εσάς. Μικρόφωνο είπατε δεν χρειάζεται. Μ' ακούτε όλοι? Ναι! Καλημέρα σας. Καλημέρα! Εγώ και ο κύριος Σταύρος θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές οι οποίοι ενημέρωνται και μας έδωσαν σήμερα αυτή τη δυνατότητα να έρθουμε κοντά σας και να τα πούμε. Θα περάσουμε μαζί κάποιες ώρες. Πιστεύω θα συνεννοηθούν άψογα. Οι καθηγητές θα μας παρέδωσαν στα χέρια μας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να μιλήσουμε και να καταλάβουμε αμφίβολα κάποια πράγματα τα οποία θα τα βρείτε και μελλοντικά στη ζωή σας. Θα χωρίσουμε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι το άλογο. Έχετε δει όλοι άλογο, πιστεύω, έτσι. Yeah. Η δεύτερη ενότητα θα είναι τι είναι το τόξο. Εσύ ξέρεις, μπράβο. Η άλλη ενότητα θα δούμε και θα μας μιλήσει και ο κύριος Σταύρος πώς ήταν ερευνημένη στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα εμείς μιλάμε τα παντελόνια. Παλιότερα μπορούσαν και αυτοί κάποιοι που το λένε παντοπλίες. Και πώς χρησιμοποιούσαν αυτό που λέμε οπλισμός, σπαθιά, τόξα, ασπίδες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα τα μάθουμε μεγαλώνοντας. Θα ξεκινήσουμε με ένα όνομα. Ποιο είναι εδώ μέσα, λένε Αχιλλέα. Αχιλλέας, έχουμε κάποιον Αχιλλέα. Ένας Αχιλλέας. Πιστεύω ξέρετε όλοι σας ποιος ήταν ο Αχιλλέας, έτσι. Ναι. Ήταν από εδώ. Ο μεγάλος μυθικός Αχιλλέας που πολέμησε στην Τρία για πολλά πολλά χρόνια. Δεν θα μιλάει κανείς. Στο τέλος, όταν θα χρειαστεί να συζητήσουμε και να ρωτήσετε, θα σας δώσουμε τον λόγο και θα συζητήσουμε και θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Όπως θα ρωτήσετε και τον κύριο Σταύρο μετά, όπως η κυρία Φωτεινή είναι πιλότος στα ελικόπτερα, εκεί είναι άλλη εμπειρία. Έχετε δει πολλές φορές να πετάνε τα ελικόπτερα από εδώ. Ίσως κάποια μέρα μπορεί να δω και ο κύριος Σταύρος πάνω στο πιλωτήριο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ιστορία του Θεσσαλικού αλόγου, εφόσον ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν. Τα άλογα εδώ στην Ελλάδα υπήρχαν από αρκετά τον χρόνο και χρησιμοποιήθηκαν και σήμερα χρησιμοποιούνται. Έχουν φτάσει δική τους ιστορία. Ιδιαίτερα τα άλογα του Αχιλλέα ήταν τρία. Ο Βάρδιος, ο Ξάνθος και ο Ποδάκης. Είναι δυτικά άλογα. Ένα άλλο μεγάλο άλογο, χίλια χρόνια μετά, ήταν ο Βουκεφάλας. Έχετε ακούσει για τον Βουκεφάλα. Και ποιος ήταν ο καπαλάρης, ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο οποίος τον πήρε μαζί του στην εκστρατεία. Και ένα άλλα τόσα χρόνια μετά ήταν και τα άλογα τα οποία πολέμησαν εδώ εναντίον του τότε κατακτών των Γερμανών. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια θα τα δούμε πριν ξεκινήσουμε τον διάλογο. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να συζητήσουμε και να ακούσουμε την όλη την ιστορία, καλό θα είναι να τη δούμε εδώ την ιστορία. Θα δείτε πώς ξεκίνησαν τα άλογα και πώς προηγήθηκαν και ήταν παντού παλιότερα. Είχατε αυτή η Ευρώπη, νομίσματα της εποχής, όπως έχουν σήμερα. Και πάνω στα νομίσματα απεικόνιζαν τα άλογα. Εδώ τα φάρσαλα έχουν πάρα πολλά νομίσματα και αν κάποια δεδομένη στιγμή υπάρχει το μουσείο. Όταν θα γίνει το μουσείο και θα πάτε να το επισκεφτείτε, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά νομίσματα που θα τα δούμε τώρα και εκεί απεικονίζουν τα άλογα. Το άλλο μου για την αρχαία που ήταν όχι μόνο ιερό, ήταν σύντροφο, ήταν φίλο. Τι λείπει από το άλογο, γι' αυτό λέγεται άλογο. Το μόνο που δεν έχει είναι ο λόγο. Κοιτάζει, αισθάνεται, είναι σύντροφο, είναι φίλο, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά και σίγουρα συμπορεύεται με τον άλλο. Πάμε λίγο να δούμε αυτό το φιλμάκι και θα σα εξηγώ εγώ τι βλέπουμε τώρα. Θα το δούμε.
για να μην χάνουμε χρόνο με κουβέντες, αλλά μια εικόνα, χίλιες λέξεις λέμε, αλλά ένα μικρό φίλ. Αυτό είναι. Ναι, αυτό. Θα δούμε και το ελληνικό υλικό, θα δούμε και τα νομίσματα, θα δούμε και από την αρχαία Ελλάδα. Είναι θαυμαστό σε όλο τον κόσμο. Αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο. Παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο, σαν σύμβολο. Και σήμερα λέμε σαν σύμβολο ειρήνης, αγάπης και χιλιαδιών. Αυτό που θέλουμε να πούμε ότι... Δεν Philip placed greater emphasis on the organization of the cavalry than did the other Greeks. The Macedonian cavalry was heavily armed. They wore copper breastplates. Εντάξει.
who hinged sides to protect their thighs. In their right hand they held a long lance, and in their left a round shield. Round shield, Pina. A round shield, Pina. Yes, no, Pina. Their helmets were designed to allow them a clear view in all directions. In their scabbards was. Τα κράνη ήταν έτσι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να έχουν έτσι όλες τις short sword, which they used very effectively in hand-to-hand fighting. Whose raids were harassing the borders of the state. Without delay, the West Macedonian campaign forces were outnumbered by the Persian army. It was, however, extremely well trained. Παρόλο που ήταν αρνητικά πιο λίγοι, έτσι, ωστόσο όμως ήταν πολύ καλύτερα εκπαιδευμένοι. Πολύ disciplined. And believed wholeheartedly in the need of the campaign. Because the Persians, as they had proved twice in the past, still had designs on Greece. They often interfered in the internal disputes of the Greek kings. Όλα αυτά τα χρόνια μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, 3.000 χρόνια και πολύ περισσότερο. Στην μεσαιωνική περίοδο τους λέγανε κατάφρακτους υπότες, γιατί και τα άλογα, και οι υπότες ήταν με μεγάλες βραδιές πανδρομίες. Ήταν μια περίοδος, όπως θα μάθετε αργότερα, το 1300, 1400, 1800, είναι περίοδος που ιστορικά διδάσκαλοι με πολύ αγάπη θα σας διδάξουν όλη την ιστορία. Και βέβαια, τα άλογα στην Ελλάδα ήταν απαραίτητο στοιχείο, συνηθίζαν πάντοτε με τους κτηνοτρόφους. Ξέρετε τι είναι η κτηνοτροφία, αν δεν έχουν πολλά πρόβατα. Και όταν μετακινούνται, παίρνουν μαζί τους και τα άλογα. Το θεσσαλικό ηθικό στην αντίσταση έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί με τα άλογα κινήθηκαν τότε οι πρώτοι στρατιώτες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Αυτό που ξέρουμε είναι ένας φλαγιοτοπαγμός, λέγεται εμείς που λέμε αραβάνι. Τα άλογα μπορούν να έρθουν την κρεμμένη χαρά να περίμενε χιλιόμετρα πολύ γρήγορα και να κάνουν και να γίνουν και το καφέ του πάνω στη σέρα. Αυτή είναι όλη η εντελώς αυτό που αυτά τα άλογα. Δεν έχετε σχεδιά, έτσι να πάω τώρα. Και εδώ βλέπουμε τους στρατιώτες της μετέπειτα εποχής, το 1912, όλοι ήταν ετοιμένοι, οι υφείς αυτή την περίοδο τι ήταν. Και εδώ έχουμε τα άλογα του στρατιώτη μας όταν το 1940 πήγαν να πολεμήσουν ενάντια των Ιταλών. Και εδώ βλέπουν τα δείγματα βουνά που πηγαίναν τα άλογα. Εδώ είναι μια φωτογραφία από την παράδοση των Ιωνίων, δεν το άκρο ήταν το θεσσαλικό ελληνικό. Μια μεταγενέστερη φωτογραφία που τα χρησιμοποίησε ο στρατός μετά εκεί μέσα στην Αθήνα. Ενώ χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα από τους υπότες, από τις βασιλείς, από τους αυτοκράτορες, από τους απλούς πολίτες, από όλους. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτές τις εικόνες, η ιστορία και η συμβολή του αλόγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν θα σας κουράσω άλλο για το άλογο, γιατί στη συνέχεια θα περάσουμε, πριν πάμε να δούμε τις παντοπλίες, αυτό που λέγαμε, πώς ήταν ντυμένοι, δύο ερωτήσεις μόνο, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί ξέρω, αλλά δύο θα τις διακρούμε. Λοιπόν, θα μου πείτε την διαδοχή για παιδάκια, για να μην κάνω εγώ λάθος. Τι θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Κύριε Ράντελος, πείτε εγώ. Μαρίνα, πες μας, σηκώθηκα. Σήκω να σε ακούσεις καθαρά. Τι θέλεις να ρωτήσεις. Πώς θα ήταν παλιά και να όχι, δεν έπεφταν κάτω παλιά.
Αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν ήταν την κυβική σου την ειδική αγαπητών, τον μάθαιναν από μικρό παιδί να πηγαίνει στο άλλο. Και επειδή πηγαίνω πάρα πολύ, θα έχετε ακούσει για την ιστορία του Κεντάβρου, που λέγανε του Κένταβρου ήταν η μισή άλογο και μισός άνθρωπος. Σημαίνει ότι από μικρά παιδιά τότε εκπαιδεύονταν με τα άλογα και μαθαίνουν να πηγαίνουν και με σέλα και χωρίς σέλα. Παλιότερα δεν υπήρχε σέλα. Η σέλα πάνω είναι μεταγενέστερη. Έλα. Ναι, εσύ. Στα άλογα την πανοπλία την βάζανε, είχαν κάποιε θήκε, την δένανε πάνω μπροστά και μπορούσαν να την κρεμάσουν. Θα το δούμε, αυτό είναι πολύ απλό. Για εμά τώρα φαίνεται δύσκολο, αλλά για του ανθρώπου εκείνη την περίοδο που η καθημερινό ήταν να ξυπνήσουν το πρωί, να ανοιχτούν στο άλογο, να εκπαιδευτούν ή σε καιρό ειρήνη και σε πόλεμο, ήξεραν πάρα πολύ καλά γιατί για αυτό το άλογο ήταν καθημερινότητα. Ήταν ένα σύντροφο όπω είπα πριν. Θα τα αγαπούσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε τώρα για 1,5 λεπτό πώς ήταν οι πανοπλίες και πώς πολεμούσαν. Απλά να σας πω ότι τότε οι στρατοί στην αρχή εποχή είχαν καθιερώσει μια τακτική που ο ένας στρατός από εδώ ήταν αρχή για άτομο και ένας άλλος στρατός για άτομο. Για να μην σκοτωθούν, πολεμούσαν οι δύο αρχηγοί. Και όποιος νικούσε, έπαιρνε το στρατό και έπαιρνε. Για πάμε να δούμε λίγο πώς ήταν οι πανοπλίες εκείνης της περίοδου που ζούσε ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, ο Αγαμέμνας, όλη αυτή είναι η δική μας ήρωη. Για προσέξτε, με συγχωρείτε κύριε Ρεφέ.
Θέλω να το προσέξετε πολύ καλά. Βέβαια τώρα είναι λίγο χρυσή, δηλαδή. Ας να σου να τρέχει, ας να τρέχει, να δούμε τα πούλια. Πολύ ωραία. Ειδικά η έκτη θέλω να προσέξει. Όπως ξέρετε, ο Αχιλλέας κάνει ένα γρήγορο προλογισμό. Όπως ξέρετε, ο Αχιλλέας τη μάχη την οποία έκανε, ο Πάτροκλος που ήταν ο αδερφικός του φίλος, πήρε την πανοπλία του, την ασπίδα του όλα, όλο τον οπλισμό και βγήκε να πολεμήσει. Πολέμησε με τον Έκτορα, τον γέννησε, έπαιρνε και τον σκότησε και του πήρε όλη την πανοπλία. Ο Αχιλλέας πικραμένος κάθισε μέσα στη σκηνή του. Η μητέρα του Ιθέτιδα, όταν θα πάτε εδώ έξω, θα δείτε ότι ένα πολύ ωραίο άγαλμα, μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, κρατάει έναν μικρό στα χέρια. Αυτός ήταν ο Αχιλλέας, ο οποίος ο μύθος λέει ότι ήταν άτροπος. Η ιστορία λέει ότι ή τον έβαλε μες στο νερό ή στη φωτιά, αλλά όταν τον κράτησε από το φτέρμα, το μόνο σημείο που ήταν προς το ήταν η φτέρμα, εκεί ο Πάρης εστίασε μετά και τον εξουδετέρευε. Όταν λοιπόν έχασε την πανοπλία του, η μητέρα το πήγε στον ύφεστο. Όπως ξέρετε, ο ύφεστος ήταν ο θεός της τεχνουργίας, όπως το πέτευνα. Και του κατασκεύασε μια άλλη ολόκληση πανοπλία και το πιο σημαντικό του κατασκεύασε μια ασπίδα. Το σημαντικότερο σημείο αναφοράς είναι η ασπίδα. Αυτή η ασπίδα από τον Όμερο έχει 134 στίχους. Με λίγες κουβέντες θα σας πω γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, τι περιγράφει, τι έχει κάνει. 9 κύκλους. Ακούστε λίγο καλά. Και μέσα στο κάθε κύκλο ο ύφεστος έβαλε τον ουρανό, τη θάλασσα και τα αστέρια. Είναι μια όμορφη περιγραφή να λέει. Έβαλε τους ανθρώπους μέσα στις πόλεις. Έβαλε τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν συμφιλιωτοί. Χόρευαν, καλλιεργούσαν. Στον κάθε κύκλο εκφράζει κάτι από την καθημερινότητα, αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα. Πηγαίνουμε στο σχολείο, μεγαλώνουμε, σπουδάζουμε, άλλος κάνει το επάγγελμα του αγρότη, άλλος το κτηνοτρόφο, άλλος θα γίνει αστροναύτης, άλλος θα γίνει αστρονόμος, άλλος παρατηρεί τα αστέρια, τα άστρα, τη θάλασσα. Όλα αυτά πάρα πολύ όμορφα και πολύ φιλοσοφικά τα έβαλε ο Όμερος, μάλλον ο ύφεστος στην ασπίδα του Αχιλλέα. Και μέσα από όλα αυτά πέρασε ένα μήνυμα το οποίο το προσλαμβάνουμε εμείς, όχι ποτέ πόλεμο, ειρήνη, αγάπη. Η ασπίδα εκτός από το να αμυνθεί και να σε προστατεύει, σου περνάει και τα μηνύματα, αυτό που λέμε κι εμείς, που σε βλέπει τα σκαλί σας. Αγαπήστε τους ανθρώπους, θέλουμε ειρήνη, πολέμουμε για την ειρήνη, πολεμάμε για την ειρήνη. Είναι κάτι το οποίο σταδιακά οι δάσκαλοι θέλουν πολύ αγάπη, θα σας το διδάξουν στην πορεία του χρόνου. Εγώ δεν θα περάσω τώρα όμως να σας πω για τα τόξη, γιατί θεωρώ ότι σε δύο φυσιολογική συνέχεια ο κύριος Στάθος του Μεζάσου, ο οποίος αυτό που έλεγα εγώ πανοπλίες, κατασκεύασε μαζί με άλλους επιστήμονες, κατασκεύασαν μια πανοπλία πραγματική, την δοκίμασαν και ήταν δοκές. Πριν έρθουν στον τόξο, προηγούνται τα άλλα όπλα. Αυτά που λέγαμε, η ασπίδα, το σπαθί, πώς χρησιμοποιήθηκε, με ποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκε, είναι κάποια πράγματα που θα μας τα πει ο κύριος Μεζάς. Και μετά θα περάσουμε να δούμε τι έχουμε τα τόσα. Μετά. Ξέρετε ότι η λέξη ασπίδα δεν υπήρχε, η σωστή λέξη στα τέχνικα είναι όπλο. Και ο πλήτης είναι αυτός που φέρει την ασπίδα. Θεωρούσα πιο σημαντικό να φέρεις ασπίδα για να προστατευτείς εσύ και ο διπλανός σου, παρά για να πολεμήσεις. Πριν σας είπε για τον Αχιλλέα, που ήταν εδώ από τα μέρη σας, ο ήρωας, ο οποίος πέθανε γιατί ο Πάρης σημάδεψε με ένα βέλος τον Αχίλλειο Τένοντα. Η Ιλιάδα είναι ένα φοβερό κείμενο, για τους μεγάλους κυρίως αναφέρομαι, μαζί με την Οδύσσια Μύθη που έγινε και ψηφιστήκα τα κείμενα που επηρεάσανε την πορεία της ανθρωπότητας.
και κρύβει πάρα πολλά νοήματα. Ο Αχίλλειος τένοντας είναι ένας πίσω πάνω από το πόδι, πίσω από ένα στράγαλο σχεδιά, που αν κοπεί δεν μπορούν να περπατήσουν. Όποιος δυστυχώς εκείνα τα χρόνια, τώρα έχουν μερικοί τα πράγματα, δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν θα μπορούσε εύκολα να ζήσει, να κινηθεί. Και ο μύθος ότι τον έπιασε η μητέρα του, τον βούτυξε μέσα στα νερά και έμεινε εκεί, είναι γιατί η πανοπλία που φορούσαν οι αρχαίοι προστάτευε τα πάντα. Είχαν τις περικτινίδες που μπαίνανε μπροστά από το πόδι και το μόνο μέχρι τον ακάλυπτο ήταν ο Αχίλλειος τένοντας. Οπότε ήθελα να δείξω ότι ένας τοξότης από τόσο μακριά από τη θητεία σημάδεψε το αδύνατο σημείο και ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αδύνατο σημείο όσο καλά και να είναι, έτσι. Και τον πέτυχε. Και είναι και μία έρευνα που προετοιμάζουμε στο μέλλον, να μελετήσουμε αν όντως γίνεται τέτοια βολή από απόσταση να πετύχει συγκεκριμένο σημείο, που θεωρώ ένα πολύ καλά εκπαιδευμένο γίνεται. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι μια πανοπλία, είναι η αρχαιότερη πανοπλία του κόσμου, η οποία είναι γενική και διασώζεται, είναι περίπου 2.500 ετών. Βρίσκεται στον Άφλιο, στο Μουσείο του Αρχαιολογικού, λέγεται πανοπλία των δεντρών. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι από τα δέντρα, δέντρα είναι ένα φουρνάκι έξω από τις μυκήνες. Ανακαλύφθηκε πριν αρκετά χρόνια από κάποιους αρχαιολόγους, μελετήθηκε. Είχα την τιμή να μου δοθεί η ευκαιρία από το Πανεπιστήμιο της Αγγλίας να πει μια πανοπλία την οποία κατασκευάστηκε με χορηγία της Βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας το 1985 και να συνδυάσουμε την έρευνα. Οι δύο αρχαιολόγοι, όπως ξέρετε, είναι ο Γκέρ Γουάλτ και ο Γκαϊράν Γουάλτ, δυστυχώς ήταν υπερήλικες, απριβίωσαν και οι δύο φέτος. Ζευγά ήταν οι ειδικοί στον μυκηναϊκό πολιτισμό που φτιάξαν την πανοπλία. Μιλούσαν άφεστα ελληνικά, ακούσαν τόσο στην Ελλάδα, τα παιδιά τους είχαν ελληνικά ονόματα. Παρόλο που ήταν πάνω από 90 χρόνια, κάθε χρόνο ερχόταν για να φιλοξενηθούν και να περπατήσουν στην Ελλάδα. Ίσως ξέρετε καμιά φορά να πάνε την πατρίδα μας περισσότερο από εμάς. Έτσι βρέθηκε η πανοπλία. Την πήραν οι αρχαιολόγοι και τη φτιάξανε. Είχαν θέσει από πάνω και ήταν μέσα σε τάφο. Δεν υπάρχουν πολλές και υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη που είναι σχεδόν κλειστή και μία στο μουσείο της Θήβας σε κομμάτια. Γιατί εκτός ότι χαθήκανε στα χρόνια, υπήρχε και συλλήσεις τάφο. Συλλήσεις σημαίνει ότι ανοίγει κάποιος ένα τάφο και κλέβει αυτά που είχε μέσα. Και αυτό γινόταν και από την αρχαιότητα και ο χαλκός που έγινε ήταν πολύ σπάνιο. Επίσης δεν υπάρχουν πολλές γιατί φορούσαν μόνο οι βασιλιάδες, δηλαδή ο Αχιλλέας θα φορούσε κάτι αντίστοιχο. Μία πολύ παλιά πανοπλία, περίπου 35 κιλά. Ένας άνθρωπος ηλιακή δεν ήταν πολύ ψηλή, έτσι, ήταν μέχρι 1,60. Δηλαδή, στο 1,83 που παιχόταν θεωρούμε ένα σαν γίγαντα σαν βλέπανε τότε, και τα κιλά ακόμα περισσότερο. Αλλά ήταν εκπαιδευμένοι να τη φοράνε και να πολεμάνε μαζί. Εδώ βλέπετε πώς σιγά σιγά την βρήκανε. Το περίεργο είναι και εγώ ήταν η πρωτοβουλία, νόμιζα ότι ήταν απορριπώτης, αλλά ήταν πλήρη αφορτή, κουνούνταν όλα τα μέρη και μπορούσε κάποιος να πολεμήσει. Και αυτό ερευνήσαμε. Εδώ είναι οι ώμοι, κουνούσαν τους ώμους πλήρως. Το μπροστά μέρος και το πίσω ανεβοκατεβαίναν για να περπατήσουν να πίσω άλλο με οι μάντες, το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να εξηγήσουν πώς το κάναμε, με αυτό το συνδυασμό έχουμε δοκιμάσει ακόμα συνδυασμούς, γιατί το ξέρουμε για δεύτερα πράγματα. Το περιμένιο, θα σας θυμίσει τα χερονοτζάκια, τα ξέρουμε. Ναι! Οι χερόνες όταν φοβούνται, τι κάνανε, κρύβαν το κεφάλι μια σκοτά τους, ερχόταν ένα βέλος από ένα τοξότη, κρύβαν το κεφάλι μέσα και δεν τους πετύχει με τίποτα. Έτσι είναι τα κομμάτια, αν δείτε πάνω πια από αυτά. Αυτό λοιπόν είναι ένα κράνος, το οποίο γίνεται από δόντια από αγριοβούρνο. Ήταν πολύ σκληρό και τα υλικά της εποχής ο καλκός είναι ένα μαλακό μέταλλο, και δεν μπορούσε να τα διαπεράσει. Οπότε και να χτυπούσε πάνω στο κεφάλι, το οποίο το έχουμε φτιάξει και από ό,τι βλέπετε, κατασκευαστεί ακριβώς και τα όπλα τα φτιάξαμε χειροποίητα. Όπως τώρα, ακόμα και ψαρόπολα που χρησιμοποιήσαμε, μας πήρε 24 ώρες άκυρο να βράζουμε κόκκινο από ψάρια. Τη βλέπετε την παροπή εδώ πώς είναι και πώς θα ήταν την εποχή της. Φαγιάριζε. Όλα τα χάρτινα γαλάτια στην αρχή γυαλίζουν και με τον καιρό, έτσι τώρα γίνεται πράσινο για να το βλέπει ο Θεός μακριά. Και επειδή γυάλιζε και φορούσε μόνο ένας αυτή, το
τον λέγανε στα αρχαία κολόνα. Και από εκεί βγήκε η έφραση «Είσαι η κολόνα του σπιτιού». Ήταν η αρχηγή του στρατού, οι άλλοι είχαν πιο απλά πράγματα. Βλέπετε εδώ πάνω πώς μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο τέτοιο, βλέπετε το ψήφος, εδώ είναι στις Μυκήνες η πύλη των Μυκηνών. Είχε τον οδηγό του μετάλλογα, το σοφέρ, πάρα το όπως θέλετε, και πήγαινε για πόλεμο. Το όπλο των Ελλήνων ήταν το δόρυ, το ακόπιο. Το ψήφος δεν χρησιμοποιούνταν τόσο πολύ. Και ήταν πολλά. Αν διαβάσετε την Ιλιάδα, η πιο μεγάλη και αργότερα στη ζωή σα, την ξέρει. Ναι, ναι, δεν άκουσα ένα βιβλίο. Μπράβο, τη διάβασε. Δεν τη διάβασα. Τώρα θα τη διαβάσει. Μα δεν έχει πολύ να το πει. Αν δεν έχει τον αγαπημένο μου ήρωα. Ποιο είναι ο αγαπημένο ήρωα. Αν έχει, τον έχει. Η Ιλιάδα είναι ο Αχιλλέας. Λίγο θύμωσε στην αρχή, δεν πολεμούσε, γιατί τον πήραν την κοπέλα, αλλά μετά ήταν τέτοιο. Θα τα πούμε και στο τέλος, σιγά σιγά ένα σέρα, θα τα πούμε στο τέλος. Και είχαν πάρα πολλά κόδια, τα οποία τα είχαν 3-4. Και όταν τελείωνε, επειδή ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ δύσκολο να κινηθεί, είχε άτομα γύρω του και τα πηγαίνανε. Ξέρετε πώς λεγόταν αυτοί που πηγαίναν το δόρυ γύρω του. Δορυφόροι. Από εκεί βγήκε η λέξη δορυφόρος. Αυτός περιφέρεται με το δόρυ γύρω από τον βασιλιά και του δίνει για να ξαναρίξει. Εδώ βλέπουμε γραμμική βίδα, ήταν τα πρώτα γράμματα των Ελλήνων αυτών, η γραμμική άλλα, ήταν σχεδιάκια. Η γλώσσα μας φοβερά εξελίχθηκε σε σχέση με τις ασιατικές γλώσσες, δηλαδή τα ιαπωνικά, τα κινέζικα που κάνω και εγώ, είναι ακόμα πρωτόγονες γλώσσες, γιατί ακόμα έχουν σχεδιάκια. Ενώ οι Έλληνες εξελιχθήκανε στο να έχουν γράμματα και φόβους. Εδώ βλέπετε ένα σπαθί λοιπόν, από τα σπάνια που σώζονται, που είναι χρυσό, μέσα του έχει μια... Βασικά αυτό ήταν χαρτός. Το βλέπετε έτσι γιατί και φθορά, αλλά αν το δείτε στην πραγματικότητα, θα ήταν έτσι ακριβώς. Ναι, θα το πιάσετε να δείτε πόσο βαρύ είναι και θα ήταν από 80 περίπου πόδους μέχρι 1,5 μέτρο ύψος. Βέβαια, αυτό εδώ κατασκευάστηκε αντίγραφο από αρχαία όταν το φτιάξαμε σε σιδηρουργείο σε Χιτό. Δεν υπήρχε σίδηρος, ο χαλκός ήταν πριν, ήταν εποχή του χαλκού. Και ήταν ένα όπλο που περισσότερο ήταν για να τρυπάς παρά να κόβει. Γιατί αν το χτυπήσει δυνατά, σπάει, είναι μαλακό, στραβώνει. Και το χρησιμοποιούσαν για μάχη. Αντίστοιχα, είχαν ένα πιο μικρό, που είναι ένα αντίγραφο αυτό, που ήταν, το είχαν στη ζώνη, λέγεται παραζώνιο. Ήταν ένα μαχαιράκι, αν ερχόταν κοντά στη μάχη και χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουν. Η εκπαίδευσή του όλου, τα παιδιά, ο αθλητισμός που θα δούμε και πιο κάτω, ξεκινούσαν να παίζουν με τον πόλεμο, εκπαιδευόταν, ξεκινούσαν με τα ξύλινα τα σπαθιά, κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Έτσι, που είναι από ξύλο μιλιάς, γιατί αυτό από φράξο έτσι λεγότανε. Και έτσι κατασκευαστικά, γι' αυτό είναι χειροποίητα όλα τα φτιάξαμε στο χέρι, είναι παλιά εδώ. Για να μάθουν να ξυπνούν πριν πάει στο πραγματικό και να πάει στον πόλεμο. Και σιγά σιγά συνεχίζει αυτή η υποπανωγία που χρησιμοποιήσαμε. Βλέπετε εδώ πέρα, πλήρης, από μέσα και δέρμα, είχε μια προβιά για να είναι ελαφριά και απ' έξω, να ξέρετε, είχε ένα σκοπανί για να μην το καίει ο ήλιος. Το κράνος που βλέπετε εδώ, μέσα έχει το εσωτερικό που έχει φοράει το κεφάλι. Εδώ βλέπετε τα σάρα πώς κατασκευάσαμε τα σπαθιά και οι απολυθίες που κάνουν στο επιτήριο για να το πετύχουν. Φανταστείτε ότι 2.500 χρόνια πριν αυτοί οι άνθρωποι κατασκευάζαν τέλεια πράγματα που εμείς δυσκολευτήκαμε. Έτσι είναι η πανοπλία μαζί με το δόρυ, το σπαθίο που βλέπετε εδώ. Δεν μπορούμε να τη φέρουμε τώρα στην Αγγλία, αλλά θα επιστρέψει εδώ. Οπότε, όπως είπαμε και με τον κύριο εδώ του πολιτισμού, θα κάνω μια ημερίδα να τη δείτε από κοντά. Όλα είναι χάλκινα, εδώ είναι ξύλο καστανιάς, θα το δείτε και στο τέτοιο. Αυτό εδώ λοιπόν είναι αυτό το ψήφος που ήταν λευκό. Έγινε μαύρο τον υδρότα αυτό που το χρησιμοποίησαν στην έρευνα που κάνουμε, γιατί έτσι γινόταν το ψήφο. Πιθανόν να σπαγεί. Δεν βρίσκουμε λαβές, είναι στα ξύφη, θα βρίσκουμε σε αυτό το επίπεδο, χωρίς τη λαμή, γιατί το ξύλο σαπίζει μέσα στο χώμα και στους τάφους και φεύγει. Μία παρουσία την κάνουμε στην Αυστραλία λοιπόν,
την πρώτη φορά που πήγαμε τη δημοσίευση. Εδώ βλέπετε μαχητές. Τι άλλο βλέπετε? Ποιος θα μου πει? Για πες, εσύ με το κίτρινο. Τι άλλο βλέπετε εδώ πέρα? Για να δούμε. Για πες μεγάλε. Έτσι. Το τρέχει, έτσι, το κυνηγά είναι αθλητές. Οι στρατιωτικοί, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, όλοι θεωρούνται τακτικοί αθλητές που πρέπει να έχουν μια κατάσταση φυσική και αυτό είναι αρχαιότητα. Κάνε μια έρευνα το τι τρώγαν, τι κάνε, δεν σας θα δείξω, απλά περισσότερες φωτογραφίες. Λοιπόν, εδώ λοιπόν καταφέραμε και βρήκαμε την πραγματική ημερομηνία που έγινε ο Τροϊκός Πόλεμος και περιγράφει η Διάβα με ακρίβεια μέσα στον αστικό χαρτό της NASA. Η εβδομάδα που περιγράφει, γιατί η Διάβα περιγράφει μόνο 7 μέρες με 10. Έγινε εδώ 3 με 8 Ιουνίου του 1218 π.Χ. Και έγινε. Και το βρήκαμε πώς, κάνοντας αντιστροφή σε αυτούς τους χάρτες, βρήκαμε ότι περιέγραφε μέσα μία διπλή έκλειψη Ιουνίου και Σελήνης. Και φέραμε πίσω με τους υπολογιστές τον χρόνο και βρήκαμε το ακριβώς σημείο που περιγράφει. Ήταν γεγονότα που γίνανε, γιατί ένα διάστημα στη χώρα μας, και κρατούσε ότι ήταν μύθο. Και ότι δεν είχε γίνει ο τελικός πόλεμος, αλλά όντως έγινε. Υπολογίζαμε λοιπόν ότι ξεκινούσε η μάχη 7 η ώρα το πρωί, γιατί έπρεπε να είναι μέρα, πάντα καλοκαίρι, άνοιξε, το χειμώνα με τις λάσπες δεν μπορούσαν να πολεμήσουν. Και όπως είπε και ο κύριος Θόδωρας, σταματούσαν. Αυτό κρατούσε 11 ώρες. 11 ώρες δεν πολεμούσαν συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι. Σταματούσαν, πήγαιναν, έφταναν 2-3 ώρες να πάνε στα εισιτήρια να γυρίσουν πίσω. Το ίδιο το βράδυ ξεκουραζόταν, μπαίναν άλλοι στη μάχη. Αλλά φανταστείτε 11 ώρες να φοράς κάτι βαρύ 35 κιλά και ξαφνικά να τρέχεις, να σταματάς για λίγο. Θα το δείτε ότι αργότερα είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, εδώ είναι η τρία. Θεωρούμε ότι είναι εκεί, γιατί ακόμα δεν θα αποφασίσει οι αρχαιολόγοι, δεν με παίρνουν του σλίμα κτλ. Τότε είχε θάλασσα. Τώρα δεν έχει θάλασσα, έχει χώμα εδώ που βλέπετε. Και αυτό πάλι με συνεργασία με τον ναυτικό του πολεμικού ναυτικού των Αμερικανών. Φτιάξαμε αναδρομή στους χάρτες, πώς ήταν τα χώματα και ήταν τι έγινε. Και φανταστείτε ότι εκεί ήταν τα πια των Ελλήνων και κάθε μέρα πηγαίνανε αυτή η βόλτα περίπου 6 χιλιόμετρα με όλα μαζί, πολεμούσαν και ξαναγυρνούσαν το βράδυ. Κι άλλο πάλι την άλλη μέρα. Πόσα χρόνια? 2,5. Μεγάλε 2,5 ήταν πολύ καλά. 10, ε! Πόσο κράτησε περίπου ο Τροϊκός Πόλεμος? 11! 25! Τέλεια! Λοιπόν, βλέπετε τι νερό μου κάνω. Δεν περνούσα μέσα στην θάλασσα και εδώ είχε και νερό, δεν φαίνεται καλά. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό για να φτάσεις στην τρία. Ενώ οι τρόες ήταν πάνω στα ψηλά τα πλήθη, ήταν πιο ξεκούραστοι. Γι' αυτό είναι και δύσκολο. Εδώ είναι μια ανάση. Τι ψωμιδική διαφορά είχανε. Περνούσαν και βουνά και ανεβαίνανε. Όλα αυτά λοιπόν τα περιγράφει η Ιδιάδα πολύ ωραία. Υπάρχουν, υπολογίσαμε όλους τους χρόνους, όλα αυτά. Και στο τέλος λοιπόν, πριν το 2019 με 20, εκπαιδεύσαμε πεζοναύτες στρατιωτικούς με την πανοπλία να μάθουν να μάθουν με ψήφι για 3 μέρες μόνο που εκπαιδεύσαμε. Και μετά κάναμε με 3. Είδαμε ότι όντως αυτή η πανοπλία πώς τη φορέσει και να πολεμήσει. Όταν το κράσαμε σε 3 μέρες μόνο, αυτοί οι άνθρωποι το κάνανε από την έργο και γινότανε, θα ήταν υπερφυσικά φυλασμένοι. Φανταστείτε ότι έχει πάρα πολύ ταλαιπωρία, ακόμα και στην άμαξα που ήταν. Ο λόγος το κάναμε αυτό για να ψάξουμε έτσι, για να μάθουμε, για να κάνουμε έναν τρόπο γυμναστικής, πάντα για τους στρατιωτικούς, να εκπαιδεύονται με αυτά που φέρουν επάνω και στο γυμναστήριο στον πόλεμο. Και ιδίως αυτούς, γιατί συνεργαζόμαστε με την NASA, σε αυτούς που θα πάνε στον Άρη. Το 2035 με 40, το τεφάρι κάτω που συνεργάζεται το κλίμα στο οποίο ανήκω, ετοιμάζουν το πρόγραμμα γυμναστικής, για, όχι για τους Αριανούς, για τους Έλληνες ή του όποιος θέλει, η κόρη μου στην αρχή θα πάει τώρα μετάνιωσε, που είναι 14,
ώστε να, επειδή δεν μπορούν να πάρουν πολλά πράγματα στον Άρη, να γυμνάζουν τον εξοπλισμό τους. Και βασίστηκε στον τρόπο που ήταν οι αρχαίοι Έλληνες πολεμούς και γυμναζόταν. Είναι μεγάλο πράγμα σαν έργο. Ό,τι και να πούμε εδώ πέρα, είναι μια περιγραφή με το μέλλον που δεν σας απασχολούν, αλλά φανταστείτε ότι στην Κυριάδα μέσα έχει 4 μονομαχίες, 5 εκτελέσεις, 118 μονομαχίες ένα προς ένα, 18 μάχες που ήταν ένα στρατιώτης ενάντια σε άμαξα, μάχη από απόσταση να πετάξουν μια πέτρα, το περιγράφει, σήκωσε ο αέρας, μια τεράστια πέτρα και την στο κεφάλι του Έκτορα, και όταν ζαλίστηκε η κουμπή που πήγε κρύφτου και πίσω στα τείχη. 5 μάχες ουσιαστικά μέσα στην Ιλιάδα που ήταν μόνο για 7 μέρες, από τις οποίες οι 2 ήταν μάχημες, γίνανε 157 μάχες. Για φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Και κάθε μάχη που ανάλαβε στατιστικά τι έπρεπε να κάνει. Αυτό λοιπόν έγινε στις συγκεκριμένες ώρες και μέρες. Εδώ ήταν πώς εκπαιδεύσαμε να χρησιμοποιούν το ψήφος. Και εδώ που από πίσω τα μηχανήματα, υπάρχει μηχάνημα που μετράει πόσο δυνατά χτυπάει και πόσο αστοχεί. Γιατί με την κούραση της ημέρας πέφτει αυτό. Όταν ξεκινάς ξεκούραστος, όσο είσαι κουρασμένος, κάνεις. Εδώ είναι μια άμαξα λοιπόν που την κατασκευάσαμε και συνδέεται με ένα διάδρομο γυμναστικής. Η κοινή του κινούνται η τροχή, η οποία η τροχή δεν είναι σε όλη την τελείως, για να κάνουν κινήσεις όπως άσως σε μια άμαξα. Γιατί και ο βασιλιάς που καθόταν στην άμαξα και περπατούσε, κουραζόταν όλο αυτό πάνω, έτσι. Μπορεί να μην το φορούσε, να ήταν έτσι, αυτά φορούσαν τα ρούχα. Και μετά να του τα βάζανε και να πάρουν πολύ άλλο. Ακόμα και αυτό και βασιλιάς να είσαι, έχει μια κούραση. Και εδώ περάγανε και τα λοιπά. Οπότε αυτή είναι η πανοπλία των δέντρων και έχει συνέχεια. Είναι μια επιστήμη να αναγκαλύπτω από 4 χρόνια τη δημιουργήσαμε έρευνες, την αρχαιοψηφιολογία. Παίρνουμε τα αρχαία κείμενα και τα διαβάζουμε, τα μελετάμε μαζί με φιλολόγους και προσπαθούμε να δούμε αν αυτά που λένε γίνονται. Του χρόνου θα πάμε στην Αίγυπτο για να κάνουμε το ίδιο για το Τουταγχαμών που μας καλέσανε. Αυτό με ένα γρήγορο. Θα σας ξεκουράσουν λίγο. Και πριν περάσουν και σε λίγο να πάτε στο πρακτικό, τα ίδια θέλει λοιπόν που έχει φέρει για να κάνετε προσωπολία, ίσως κάνει ο δάσκαλός σας, βλέπετε ένα σύγχρονο βέλος. Δεν κοιτάξτε λίγο και παρακαλώ λίγο η σκιά. Σχετικά, με φτερά και τα λοιπά, ίσως πλαστικό πίσω, τέτοιο έχετε κάνει να υποθέσω. Και βλέπετε ένα αρχαιολογικό βέλος που φτιάχνει ακριβώς. Είναι χαλκός. Εδώ επάνω είναι τένοντες από ζώα. Εμείς από ζώα δεν είχαμε σκηνή. Βέβαια κάναμε μια παραδρομή, να το πούμε. Δεν το πείτε πουθενά, κλέψαμε λίγο. Τα φτερά είναι από γαλοπούλα, δεν υπήρχαν γαλοπούλες στην Ελλάδα, ούτε πόλεις στην Αγιώτα, ήρθανε μετά, αλλά είναι γερά φτερά και τα χρησιμοποιήσαμε. Εσείς θα λέτε ότι είναι από βασιανό, κάτι γιατί ο βασιανός είναι και ακριβώς, δεν συμφέρει. Και έχουν και διαφορετικές μύτες. Αυτό είναι ευθύ, μπορεί να χτυπήσει, αυτό ανοίξει τραύμα. Στο προηγούμενο που σας έδειξα, δεν ξέρω να φαίνεται, εσείς την ηγείτε και βλέπετε καλά από το μήνα που κάνει εδώ. Έχει ένα γατζάκι που μένει μέσα, και δεν ξαναβγαίνει. Η τοξοβολία είναι αγαπημένο άθλημα, παρεξηγημένη στην Αγιώτα, το τοξοβόλος δεν τους είχαν σε εκτίμηση γιατί μαχόταν από μακριά. Βέβαια, αργότερα στο Βυζάντιο, ήταν κατεξοχήν όθρο, και έχουν μια παρουσία στο 8 του μηνός ένα ιστορικό μυθιστόρμα στον Βόλο, που περιγράφει το από 900 μέχρι το 100, έξω από το κράτος και τις μάχες του Βυζαντίου. Λοιπόν, όλα αυτά όμως πώς προήλθανε. Ξεκινήσαμε από τον πόλεμο, επιβίωση και μάχη, να κάναμε αθλήματα. Τώρα δεν κυνηγάει κανένας κανέναν άνθρωπο με τόξο, θέλω να το πιστεύω, έτσι. Δηλαδή, ποιο ήταν το πρώτο άθλημα, ποιος θα μου πει, που ανακαλύφθηκε. Πες το. Ποιο είναι το πρώτο άθλημα. Η μπάλα. Η μπάλα. Πες το. Το μπάσκετ.
Το πόλι, τέλεια. Άντρος, μεγάλη πίστη, για να πόσο πες πολύ τώρα. Η Πασία, τέλεια. Κοντά μέσα το όλια δεν είναι. Για να γίνουν όλα αυτά τα θύματα, το πρώτο άρχημα να το τρέξουν. Έτσι. Για να κάνεις η Πασία πρέπει να πιάσεις το άλλο στην αρχή. Για να πας να φέξεις ποδόσφαιρο πρέπει να τρέξεις. Άρα ο άνθρωπος το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να περπατήσει. Και γιατί σκάθηκε όρθιος, γιατί έχει το μεγάλο το δάχτυλο ξεχωριστά και μπορεί να πατάει, φτιάχτηκε για να περπατάει ο άνθρωπος. Σαν δείτε σε μετά τα ζώα που δεν το έχουν αυτό. Και βλέπουμε ίσως την εξέλιξη, ξεκινήσαμε λίγο έτσι, πρωτόγονοι, κάπου βλέπετε τον τροχό, ήρθαμε στην αρχή και εδώ τι βλέπετε. Ξεκίνητο. Τα σχολή και εξωγήνα τρέχουν εδώ σε ερμό, θα πούμε σε επαφή, αν υπάρχουν, το πιθανό να κάνουμε και ακόμη σε εξωγήνου. Για αν ήμασταν σε πηγαίνει στον Άρη, που θα πάνε το 2035, οι άνθρωποι αυτοί θα λένε θα τους λένε εξωγήνου, γιατί δεν θα εξωαλιανούς μας θα λένε, αλλά στο πούμε εξωγήνου. Οι εξωγήνοι μας λένε εξωγήνου και εμείς τους. Μπράβο, και εμείς λέμε εξωγήνου και είμαστε πάτσι. Πώς ξεκίνησε το τρέξιμο, στην αρχή αρχίσαμε να κυνηγάμε γιατί πεινούσαμε, έτσι έπρεπε να τρέξουμε. Να πιάσουμε το φαγητό, δεν κάθονται να το φάνε. Μετά όμως κάτι πήγε λάθος, κάτι να μας κυνηγάει, οπότε ανακαλύψαμε το γρήγορο τρέξιμο. Έτσι, ένα μαμούθ, μια τίγρη. Δεινόσαυρα δεν υπήρχαν πολύ πιο πίσω, εκατομμύρια χρόνια. Μετά όμως ανακαλύψαμε, τι έχει εδώ ο κύριος, σε ένα κούντιο, ένα τσεκούρι, μια πέτρα και τη φωτιά και αρχίζω να τα ξεκινάμε να τα ξανακυκλάμε γιατί τα ψητά είναι πάρα πολύ ωραία, σας το λέω επί την επίρα, κοντοσούκλι τέτοια και αρχίζει έγινε στην τρία τρώγανε σουβλάκια το περιγράφει μέσα γιατί το κρέας έχει πρωτεΐνη και έπρεπε να πολεμήσουμε με αυτό. Και αυτό λοιπόν εδώ που βλέπετε το τρέξιμο θα βλέπουμε στα αγεία που μας αφήσαν, 2.000 ετών, 1.000 ετών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε εργαλεία τα οποία τότε ήταν για να επιβιώσουμε, αλλά εμείς τα κάναμε αθλήματα. Όταν σταμάτησε ήταν εύκολο να βρούμε τροφή, έπρεπε κάτι να κάνουμε ένα που με ενδιαφέρον. Τι βλέπετε εδώ, για πείτε μου ένα άθλημα, αυτός τι κάνει. Για σηκώστε καραγεράκι. Πες το. Τρέξιμο. Τρέξιμο, εισήψος, τι πηγάει, ένα υπόγειο με νερό το ιό τους Ολυμπιακούς. Ρίχνει αγκόντιο, ρίχνει σφύρα, λόγω, κάνει κουμποντό. Αυτά όλα ήταν για να επιβιώσουν, έτρεχε και πηδούσε το φράχτη με το νερό γιατί τον φάνε τα ζώα. Το αγκόντιο για να φάει, να πηδήσει πάνω από ένα αντικείμενο και μετά γίνανε αθλήματα και δεν τα σκεφτάζουν, έτσι. Το ψάρεμα. Στην αρχή ψάρεμαν μόνο για να φάνε, τώρα είναι αγώνισμα, γίνονται αγώνες το ψάρεμα. Το ξεβολεί, είπαμε, κυνηγούσαμε τα μαμού, τώρα κυνηγάμε το στόχο. Στην Αμερική που ήμουν αρκετά χρόνια, κυνηγάνε με τρόξα ακόμα. Εδώ τι ο άθλημα, ξέρει κάποιος. Baseball. Τι χρησιμοποιεί, ένα ρόπαλο, το ρόπαλο το είχανε να χτυπάνε τον άλλο στο κεφάλι, αλλά μετά δεν κοιτάξει και το κεφάλι, ας παίξουμε το παράκι που κουνάει. Βέβαια ήταν και για το συνηθισμένο τη εποχή, έχετε δει τον πρωτόγονο που βαλάει τη γυναίκα με τον ρόλο. Την τυπούσε στο κεφάλι και την έστε. Τώρα έχουν αλλάξει αντίστροφο. Το αγόντιο. Εδώ τι ρίχνει. Μια σφαίρα. Παλιά τι έτσι θα ρίχνει. Πέτρα. Εδώ. Ποιο είναι αυτό. Συνήθω είναι γνωστό. Πε τον Ολυμπιακέ. Πες το. Μέγας Αλέξανδρος όχι. Άλλος. Δεν είναι έγραφος άλλος. Λοιπόν, αυτός είναι ο Δαβίδ. Έχετε ακούσει τον Δαβίδ και τον Γολιάδο που το σχόλιο σε μια σφετόνα. Όχι. Αυτή είναι μια σφετόνα. Τη χρησιμοποιούσαν και στον πόλεμο και μετά έγινε αυτό. Η σφύρα που βλέπουμε που γυρνάνε γύρω γύρω και το ρίχνουν. Ξεκινήσαμε να κάνουμε βαρκάδα για να φάμε ψάρια, για να πάμε σε άλλα μέρη. Οι Έλληνες είμαστε συνδεδεμένοι με την θάλασσα, είμαστε θαλασσινό κράτος, από τα αρχαία χρόνια και φτάσαμε που
στην κοπηλασία. Αγώνα, να κάνουμε κοπηλασία. Επίσης την ιδιά που θα κάνετε για ένα χρόνο που δεν είχαν τροφές για να διατηρήσουν τις δυνάμεις του στην ελληνική μάζα, δηλαδή τους μύσεις και οι ιδιαίτες, κάναν αγώνες κοπηλατικούς. Άσχημα δεν τρώγανε. Συντηρούνταν από τη γυμναστική. Εδώ χρησιμοποιούσαν ταξίδι που ήταν για να πολεμάνε. Βέβαια αυτό ήταν και ένα άνθρωπο που κάνανε το μέλιο τους μονομάχους. Το μεσαίωνα το κάνανε πάλι για να πολεμάνε. Ποιο άνθρωπο πιστεύετε ότι είναι? Σημασία. Το μέλλον ποιο πιστεύετε ότι θα είναι? Ήδη ήρθε. Βία γυαλιά και σκοτεινά παίζουμε και πάνω από απόσταση και κάνουμε τα πάντα. Έτσι. Και θα δούμε κι άλλο. Αυτό το ξέρετε το άθλημα. Τέλεια. Το τεκούρι που είχαμε για να κόψουμε ξύλα έχει γίνει άθλημα. Ναι, πλέον. Ναι, αλλά μερικές φορές που το πετάμε έχει την άλλη φύση. Έχεις πετάξει τσιγκουρί. Όχι, έχω δύο. Μπράβο. Ο άλλος πετούσε μαχαίρι. Και αυτό έχει γίνει άθλημα. Υπάρχουν και αθλήματα που, ναι, στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένα, σε χώρες που ξέρει που είναι. Θα έχει γίνει άθλημα ακόμα και να κόβουμε ξύλα, έτσι. Και όσο το κόψε πιο γρήγορα, ενώ παλιά το κάναν για να πάρουν το δέντρο. Και πιο γρήγορα. Μην τους κοιτάνε που χρησιμοποιούν εργαλεία, ένας αθλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο, αλλά πάντα θα θέλει μια δύναμη για να το κρατήσει και να το χειριστεί. Ξεκινήσαμε να παλεύουμε στους αγώνες και στους πολέμους και τώρα έχουν γίνει αυτά τα τρία. Το πρώτο είναι το Παγκράτιο, που ήταν μια αρχαία τέχνη που δυστυχώς εξαφανίστηκε για να το θέλουμε. Ένα άτομο πολύ σκληρό, στους Ολυμπιακούς αγώνες οι αθλητές του και οι Ολυμπιονίκες θεωρούνταν οι κορυφαίοι, επιτρεπόταν τα πάντα πλην του βαπόματος στο μάτι. Ένα περίοδο και συνήθως πεθαίναν κιόλας στις μάχες. Μετά έγινε η πυγμαχία και αυτή είναι η πάλι, η νορμαϊκή πάλι και μετά και τα άλλα οι πολεμικές τέχνες. Από ό,τι βλέπετε καράτα, εμεμέλη, ό,τι θέλετε. Το ποδόσφαιρο λοιπόν. Το ποδόσφαιρο λοιπόν βλέπετε εδώ, αυτό είναι περίπου 400 π.Χ. Παίζαν ποδόσφαιρο οι αρχαίοι. Πιθανώς να μην το λέγανε ποδόσφαιρο, πιθανώς να είναι τη λέξη μας είναι ίδια. Εδώ οι Κινέζοι το 600 μετά τους παίζαν. Και αυτή εδώ είναι η πιο παλιά παρά που επιβιώνει. Είναι στη Σκωτία, είναι 1500 μετά Χριστό. Άμα την παίξεις δεν θα μείνει. Και θα πρέπει να την πληρώσεις και να πυρμή. Και τώρα εσείς παίζετε εδώ με την εξέλιξη αυτού του αθλήματος. Ποιο άλλο που άρχισε να μάθει τον μπάσκετ. Παλιό, ε. Πόσο παλιό πιστεύει το δίνει. 100. Χιλιάδες και εδώ. Εδώ λοιπόν είναι η Μάγιας. Παίζαν ένα είδος πάνω καλά, ήταν κάθετο. Όταν ανακαλύψαν οι Αμερικάνοι το μπάσκετ, το αντιγράψαν έτσι. Πολλές φορές υπάρχουν μεγάλοι διτροί και δυστυχώς κάποιες φορές παίζουν και με κεφάλια άλλων ανθρώπων. Έτσι ήταν τότε. Γιατί προκειμένου να κάνουν πόλεμο, βγάζαν δύο ομάδες, όπως και στις μονομαχίες, για να επιβιώσουν. Και υπήρχε και δυσκολία. Εδώ ο τύπος είναι κάθετος, εδώ έχει κλείσει. Και είχε και ένα πράγμα. Δεν πεζόταν με τα χέρια. Πεζόταν μόνο με τους γοφούς. Και αυτή ότι με τον γοφό έπρεπε να περάσει την μπάλα εδώ. Αυτή είναι η αγιότερη μπάλα που έχει βρεθεί από αυτό. Είναι περίπου 1000 ετών. Και είναι από καουτσού. Ξύλανε τα δέντρα που τότε φέρναν και φτιάχναν μπάλες. Το μπάσκετ που δεν ανακαλύφθηκε στο YMCA της Αμερικής, το καθηγητικό του 1930 κάτι, ήταν 3 χρόνια πριν. Αυτό εδώ ποιο πιστεύετε ότι είναι? Όχι. Μοιάζει, αλλά δεν είναι χόκι. Έτσι ξεκίνησε και είναι πιλιάνο. Το πιλιάνο λοιπόν γινόταν αγώνες το 600 π.Χ. στην αρχαία Ελλάδα και επειδή μου αρέσει το πιλιάνο και παίζω χρόνια, ξεκίνησε έτσι να πάνε την μπάλα και αυτά σε μια τρύπα και εκεί παίζανε, εδώ βλέπετε άντρες. Στον Παρθενώνα όμως παίζανε μόνο γυναίκες και λεγόταν αηφόρες, δηλαδή ότι θα φέρονται μια ζωή γύρω από τον Παρθενώνα που ήταν αφάνατες και παίζανε αυτό το παιχνίδι, τον πιλιάρδο. Και μετά εξελίχθη. Και μια φοβερή ανακάλυψη του πιλιάρδου από ένα φοβερό παίχτη το 1600 είναι το σάντουιτς. Θα σας αρέσουν τα σάντουιτς. Δεν είναι καθόλου όπως
sandwich. Ήταν ένα στην Αγγλία, πολύ πλούσιος, και έπαιζε όλη τη μέρα τυχερά παιχνίδια και πιλιάρδο. Και επειδή δεν ήθελε να φέρει το τραπέζι, του είπε φέρμα και βάλανε δυο φέτες σωρινή και από εκεί ανακαλύπτει το σάντουιτς. Από έναν άνθρωπο έπαιζε πιλιάρδο, καρδιά και περίπου το πίδι της εποχής. Εδώ τι βλέπουμε. Σκάκι, σκάκι. Όχι, είμαστε έγκυρες. Και στα πάντα λέγεται και όμιλο για τα άμπλη αγωνιστικό. Τάβλη. Το λεγόταν πεσί ή παιδεία. Βλέπετε αρχαία μπάζα και το παιδιά της Νηρεάς σταματούσαν να παίξουν τάβλη. Ζάρια από κόκαλα. Επίσης ξέρω ότι παίζαν ζάρια στην αρχαιότητα του 2000 χρόνια, γιατί το Χριστό, όταν το σταυρώσαν τα ρούχα, τα παίξαν στα ζάρια του μεγάλη παιδιά, έτσι. Και είναι αυτό το σύγχρονο τάβλη. Είναι άθλημα και αυτό. Άθλημα δεν είναι μόνο μυς, είναι και μυαλό. Ό,τι γυμνάζει ο μεγαλύτερος μυς του ανθρώπου, εκτός στην καρδιά είναι ο εγκέφασος. Αν δεν το γυμνάζετε, όλα τα άλλα θα πάνε κάτω. Το σκάκι λοιπόν. Σκάκι του 1400 π.Χ. Σκάκι του 700-800. Οι Άραβες το παίζαν πάρα πολύ. Και το σύγχρονο σκάκι που έχει είναι άθλημα. Και έχει και σχολικούς αγώνες. Βέβαια τώρα δεν πάνε μόνο για τον πόλεμο δυστυχώς. Στην άλλη φορά θα ξαναγίνουν Θεσσαλίες από το παίζετε σκάκι κανένα. Μπράβο σας. Κύριε, έχω πάρει πολλά μετάλλια στο σκάκι. Υπάρχει λέξη. Μπράβο σας, μπράβο σας. Τώρα δυστυχώς όμως πάμε στο αντίστροφο. Από εκεί που τα κάναμε αθλήματα τα τελευταία χρόνια, ξαναγίνονται μάχη. Γιατί, έχουμε αυτό το φαινόμενο που είναι μια ηλικία στον αθλητισμό. Έχουμε αυτούς που τους λέω κανίβαλους, πανεγκέφαλους, οι οποίοι είναι τέλεια. Ο παδί και όχι φύλαχνοι, φύλαχνος, φύλος του αθλήματος. Μπράβο, να τα αλλάξεις εκεί της φύλας μου. Είναι φύλαχνος όχι ο παδός. Υγιής, όχι στη βία. Δεν υπάρχει λόγος να μαλώσω με τον άλλο γιατί η ομάδα μου έχασε. Δεν υπάρχει λόγος να μαλώσω γιατί η ομάδα μου κέρδισε. Γιατί είναι ισοπαλία. Επίσης, αυτοί που μαλώνουν συνήθως δεν έχουν παίξει ποτέ το συγκεκριμένο άθλημα, έχει αποδειχθεί, έτσι. Απλά ταυτίζονται και θέλουν να περάσουν το θυμό που έχουν μέσα τους στα έξω. Το αποτέλεσμα το θυμάστε τον Παλικάρη στη Θεσσαλονίκη, ο Άλκης, τον οποίο το σκοτώσαν οπαδοί από άλλη σωμάτια, γιατί απλά φορούσε μια φρουρά και περπατούσε στον δρόμο. Και ενώ μαζευτήκαν τότε όλη η ομάδα, επαναλήφθηκε και ξαναγίνεται. Γι' αυτό θέλουμε φιλάθλους. Αυτός που αγαπάει, ο φίλος του αθλήματος. Και το άθλημα η λέξη, δεν το πούμε στην αρχή, και είναι τη λέξη άθλος. Πώς λέει εδώ το άθλημα. Δεν είναι εύκολο το άθλημα, ό,τι άθλημα να είναι. Και τάβλη να παίζετε είναι δύσκολο, πρέπει να έχει συγκέντρωση. Και σκάκι είναι πολύ δύσκολο. Και τώρα έχουν και αθλήματα όπως είναι το πόκερ και αυτά τα βήτα. Είναι αθλήματα, ό,τι γυμνάζει τα πάντα. Στην αρχαιότητα ο αθλητισμός έπαιρνε ειρήνη. Τι έγινε αυτή την ημερομηνία του 776 π.Χ. που ξέρει κανένας. Έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ολυμπία. Και τι συμβολίζουν οι Ολυμπιακοί. Και οι σύγχρονοι αγώνες γίνανε το 1896 στην Αθήνα. Τι γινόταν λοιπόν στα αρχαία χρόνια. Υπήρχε αυτή η λέξη, η κυρία. Υπάρχει η Ολυμπιακή που το πει η κυρία. Δυστυχώς στις μέρες μας δεν γίνεται. Είχαμε Ολυμπιακούς. Η Ρωσία και η Ουκρανία μάλλον, οι Ουκρανοί του Παρισίου μάλλον. Εγώ που είμαι στρατιωτικό, είμαι φανατικό εναντίον του πολέμου, γιατί πρώτο έχω πάει εγώ στου πολέμου, έτσι και ξέρω τι είναι. Του βλέπτηκαν όταν γινόταν η Ολυμπιακή αγώνα που κρατούσαν περίπου μια εβδομάδα στην αρχαιότητα, σταματήσαν όλοι οι πόλεμοι, έτσι ξεκινήσαν οι Ολυμπιακοί. Και τι σημαίνει και χειρία, είναι σύνθετη λέξη, εκ και χείρα, το χέρι. Το εκ από το χέρι όταν σου πείτε, συγκρατώ τα χέρια μου, να μην κάνω κακό. Το τηρούσαν οι αρχαίοι. Όπως τηρούσαν και πολλά άλλα που εμείς τα έχουμε ξεχάσει. Και μακάρι στο σύγχρονο την επόμενη φορά στα 4 χρόνια, όταν θα είναι οι Ολυμπιακοί να σταματάνε οι συγκρούσεις παντού. Και να μην χρησιμοποιούνται για πολιτική. Ο αθλητισμός δεν είναι πολιτική. Ναι, γι' αυτό έχει και τα περιστέρια, γι' αυτό έχει τους κύκλους. Γι' αυτό και εσύ όταν παίρνει τα αθλήματα, παίρνει τα αγαπημένη. Θα παίξετε, θα χάσει ο ένας, μετά πρέπει να ξαναβρείτε. Πρέπει να έχετε αλληλεγγύη και πρέπει να υποστηρίζετε και να χειροκροτάμε και τον άλλον και τον κακό
και πόσο μάλλον τον καλό που προσπάθησε, αυτό και ρωτάνε την προσπάθειά του. Όταν γίνονται αθλητικοί αγώνες και πάτε, επειδή το καλό συνέχεια, μη φεύγετε πριν τελειώσει ο τελευταίος αθλητής. Γιατί και αυτός έχει την προσπάθεια για να φτάσει. Έτσι και το εκτιμάει να τον περιμένει. Όπως θα θέλατε κι εσείς, θέλατε να πάτε κάπου και να αφήσετε οι φίλες να σας αφήσουν τελευταίο, ο φίλος σας. Θα θέλατε κάποιος να σας περιμένει. Οι γονείς το κάνουν αυτά, τα περιμένουμε λίγο. Κάντε το κι εσείς. Πάτε σε έναν αγώνα μπάσκετ, τελειώνει μέχρι να βγει ο τελευταίος αθλητής. Μείνετε εκεί. Εσάς περιμένουν οι αθλητές και ουσιαστικά παίζουν και για εσάς και για άλλους. Την προσπάθεια όλη. Ενωθείτε με τον αθλητισμό. Η γυμναστική και ζαρτέω μια χαρά που πρέπει να πας, έτσι, είναι γρηγόρης τα παιδιά. Τέλεια. Και να θυμάστε, αθλητισμός είναι ειρήνη και αγάπη και όχι τίποτα άλλο. Και ο δύσκολος άνθρωπος από αυτός δεν υπάρχει, έτσι, να αγαπάς τον άλλο. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. 5 ευρώ. Εγώ. Δεν γινόταν πώς είναι. Πες. Δυνατά. Ξέρω ότι η αφήλα σου πέρα είναι με αγωνό στην Κερκίνα. Στην δικιά σου. Ναι. Εκεί κάτω. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι κουραστήκατε, ότι κάποιοι θέλετε να φάτε, κάποιοι θέλετε να πιείτε νερό, όλα θα γίνουν αφού περάσετε στις τάξεις. Θα σας πω ακριβώς μετά τη διαδικασία. Θα ακούσουμε λίγο γιατί θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση των τόσων και μετά θα περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι. Και θα σας πω μετά τη διαδικασία πώς θα την ακολουθήσουμε, εντάξει. Ναι. Σας έχουμε μαζί μας. Το τόξο είναι πολύ απλό και πολύ χειρό. Ο
ασπίζεται και εύκολα και δύσκολα. Αυτό εδώ έχει μια δύναμη που λέγεται σε λίβρες, 43 λίβρες. 20 κιλά περίπου. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Ναι, και αυτό δεν είναι εύκολο. Τώρα, όταν κάποτε, ξέρετε την ιστορία του Οδυσσέα που υπέστησε και βρήκε τους μυστήρες. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό που μπορώ να κάνω εγώ. Είχε τον τόπο του Οδυσσέα, δεν ήταν εύκολο να το λυθεί. Άρα, οι μνηστήρες έκανε μέχρι ένα σημείο και δεν μπορούσαν να φτάσουν να περάσουν την κορυφή. Ο Οδυσσέας όμως που ήταν εκπαιδευμένος την πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά θα πούμε για δυνάμεις το τόπο. Αυτό έκανε άλλο τόπο το οποίο το χρησιμοποιούν οι βοηθητικές χώρες, οι βορείοι, οι Ιταλοί, αυτοί οι όλοι τέτοια. Είναι ένα σύγχρονο τόξο, χρησιμοποιείται σήμερα για αγώνες τοποπολίας, όπως είπε και ο Στάλος κάτω στην Αμερική, το χρησιμοποιείται και εκεί. Αυτό εδώ είναι ένα τόξο με πιο μικρές διαστάσεις. Έχετε δει ποτέ να το ξέρω πάνω από τα άλογα. Έχετε δει τοποπολία, ξέρετε τι είναι. Έχετε δει ένα άλογο και πάνω ένας αναπάτης. Αυτό είναι πιο, αλλά αυτό θα είναι για εσάς, πιο μικρό, πιο ήρεμο, πιο όριο. Πάνω στα όργα, όταν κάποιοι για να κινηθεί, δεν μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο τάξο, είναι πιο μικρό και πιο δυνατό. Και πάμε τώρα προς τα πίσω. Στην αρχαία εποχή, εκτός από τα σύνδετα, πολλές φορές, χρησιμοποιούσαν και τόξα από ξύλο. Αυτό λέγεται ελληνοσκητικό. Σκήτες ήταν ένας λαός που ήταν εδώ στην Ελλάδα και καθηγήσε στην Υπηρεσία του Σέντου και τα λοιπά. Αυτό είναι από βαφού. Και μόνο πριν εδώ που κρατώνει τον τρόπο. Και τώρα φτάνουμε σε αυτό εδώ. Ξεκινήσαμε το σύμφωνα και τώρα αυτό είναι ένα τρόπο. Λίγο ησυχία να ακούτε. Το οποίο κατασκευάστηκε και η κατασκευή του μας κράτησε 8 μήνες. Γιατί έπρεπε να κάνουμε τους στένοντες, αυτοί εδώ είναι οι τένοντες τα οποία ξέρετε είναι στένοντας. Είναι να το πω για απλά από τα μοσχαράκια, από τα γελάδια. Όπως είναι οι μυς, βγάζουμε κομμάτια από τους μυς που λέγονται στένοντες, τα πίνουμε, ξέρουμε γιατί είναι πάρα πολύ αρκετικά. Και για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο τόπο το που είναι αρχαίο, θα πρέπει πολύ σιγά σιγά να πάρουμε και τα κέρατα από τα πρόβατα ή από τα γυρία να τα περάσουμε εδώ, όπως έλεγε με τις πόλεις που είναι και ο Ριστάτος προηγουμένως, να περάσουμε μια στρώση, να βάλουμε τους στέλνοντες, να περιμένουμε να στεγνώσει, να βάλουμε τα κέρατα, να ξαναπεράσουμε κόλλα, να την τρίψουμε. Άρα λοιπόν ήταν μια διαδικασία για να κατασκευάσει ένα αρχαίο τόξο που έπαιρνε πάρα πολύ καιρό. Βέβαια όμως, εκείνη την περίοδο ήταν τα εργαστήρια όπως έχουμε σήμερα. Και για αυτούς κατασκεύασαν, τα έβαζαν κάπου και πάει λέγοντας ιστορία. Οπότε, λίγο πολύ σας είπαμε και αντόξα, έχουμε ιστορία είναι πάρα πολύ μεγάλη και συνοδεύονται πάντα με τα μέλη. Δεν θα πω περισσότερα για τα μέλη, τα είδε, τα αποβίζετε, σας είπε και ο κ. Σταύρος. Αυτό είναι ο συνδυασμός τόξο, ποτέ δεν παίζουμε, να οπλίσουμε ένα αυτό και να το βάλουμε μπροστά. Ποτέ. Πάντα όταν θέλουμε να οπλίσουμε ένα μέλος ή είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση όπου υπάρχει και άνθρωπος και ποτέ δεν παίζουμε. Όρος απαράγοντας. Λοιπόν, άρα το τόξο πάντα πρέπει να μένει ανοιχτό, το μέλος στη θέση του για να μπορούμε να κάνουμε ευχάριστη τη βολή. Και τώρα θα σας δείξω ένα άλλο μέλος. Αυτό είναι ένα μέλος που είναι πάρα πολύ λαμπρό και χρησιμοποιούμε για μακρινές βολές. Πόσο που μακριά κάτι νόμιζε μπορεί να φτάσει ένα βέλος. 70 μέτρα. 100 μέτρα. 200 μέτρα. 20 μέτρα. Ένα χιλιόμετρο μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποιος ούμπρος ο οποίος ασχολείται από φυσικά μόνο με τα ψηφοφορία και κατάφερε να πετάξει το βέλος 1000 μέτρα. Δεν είναι πολύ εύκολα, αλλά είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ. 1000 μέτρα είναι αρκετά μεγάλο ρεκόρ. Και πρέπει να γίνει ένας καλός συνδυασμός και συμβάβος τόξο
βέλος, φτερό και αεροδυναμικής. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί άμα θα μπούμε στην θεωρία ιστορικά το τόπο πώς εξελίχθηκε, θα θέλουμε πάρα πολύ χρόνο. Και γραμματικά σας δείξαμε μια σειρά από τόξα, από μπαίνει, πήρε το σύνδιο να πάμε και στο πρακτικό μέρος. Εκεί που θα πάμε τώρα έξω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να προσέξετε ένα πράγμα. Για ακούστε λίγο. Όπως σας είπανε, θα σας πούνε οι δάσκαλοι σας, δεν θα περάσει κανείς μπροστά. Θα είστε πίσω από το χώρο το οποίο θα κάνετε τη βουλή. Δεν θα τρέξετε. Δεν θα κάνετε χειρονομίες. Δεν θα γυρίσετε το τόξο τη δεξιά και αριστερά. Θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να νιώσετε την εμπειρία πώς ένας τοξογόνος πετάει και πώς πετύχει στον τόξο. Κάποιοι από εσάς θα τους αρέσει περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι θα το αγαπήσετε. Και αν κάποιοι το αγαπήσετε περισσότερο, μια άλλη φορά θα πρέπει να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο, 2-3 ώρες, για να κάνουμε 4 βουλές. Θα είναι μια εμπειρία πάρα πολύ καλή και θα δείτε την πορεία. Και τα σπαθιά θα και τα σπαθιά. Επίσης, ο κύριος Σταύρος θα σας δώσει τη δυνατότητα μεταξύ τα σπαθιά. Έξω, έξω αυτά. Θα σας δείξει πώς θα κρατάσει και πώς γινόταν η μάτια. Εγώ σας ευχαριστώ σε αυτό το θεωρητικό κομμάτι του κύριου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η διαδικασία έχει ως εξής. Θα παρακολουθήσω τους συναδέλφους. Ο καθένας θα συνοδεύσει τα παιδιά στην τάξη του. Θα μπείτε στις τάξεις. Και θα φωνάζουμε μία-μία τάξη να βγαίνει έξω με τη σειρά όπως θα καλείστε για να σας δείξουμε από κοντά το άθλημα της τοξοβολίας. Όσο είστε στις τάξεις, μπορείτε οι συνάδελφοι, επειδή τα παιδιά δεν έχουν φάει, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδάκια να φάνε κάτι, να τσιπήσουν και να κάνουν ό,τι δραστηριότητα έχουν ετοιμάσει. Δεν υπάρχει χρόνο και να ξεκουραστούν, αλλά παρακαλώ, καμία τάξη δεν θα είναι έξω αυτή τη στιγμή για να ετοιμάσουμε εμείς τον χώρο όπως πρέπει. Η κάθε τάξη που καλείται θα βγαίνει με προσοχή. Απαράβατος κανόνας να ακούμε τις οδηγίες του κυρίου Θόδωρα και του κυρίου Σταύρου και του κυρίου Νότα. Και δεν θέλω παιδιά έξω στο προάβλιο εν ώρα της διαδικασίας της τοξοβολίας. Θα περάσει η πρώτη μέσα με τη ναι. Και τα δύο βέλη πιάσανε στόχο μέσα. Πολύ ωραία. Άνοιξε το να φύγει. Άνοιξε τα δεξιά. Άμα. Μπράβο. Τέλεια. Πολύ καλή. Λοιπόν, θα πάμε και θα ρίξουμε, εντάξει. Ωραία. Θα πιάσουμε το αριστερό. Ποιο είναι το αριστερό, το χέρι εδώ. Όχι, αυτό είναι το δεξί, εδώ. Το πιάνουμε εδώ. Έλα, πάμε, εδώ το πιάνουμε, έτσι εδώ, λοιπόν. Θα το τραβήξει, θα πείσει, τράβηξε τόσο μπορεί, τράβηξε τόσο. Ωραία, μπράβο. Σταύρο, εμείς εδώ είμαστε πιο εκπαιδευμένοι, τα παιδιά. Σταύρο, Σταύρο, να μπαίνει να κάνει, Σταύρο, να μπαίνει να κάνει κλεκ. Έλα, πάμε. Με το αριστερό το χεράκι. Εδώ πάνω. Έλα. Όχι έτσι, εδώ, 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 εδώ. Έλα. Πάμε. Πάμε μαζί. Όχι, όχι, έτσι, έτσι το χεράκι, έτσι. Πάμε. Άσε το χεράκι. Τράβηξε το και άφησε το. Έλα. Τραβάμε. Τράβηξε το, τράβηξε το. Τράβηξε το, τράβη, τράβη. Άσε τη χορδή, άσε την. Μπράβο. Εσύ, εσύ. Θα φέρεις αυτό το χέρι εδώ κοντά. Ναι, εγώ να κάνω.
Είναι όπω το όπλο, δηλαδή όπω το σταυρό. Αναπνοή άνεση, κόμμα σε πισοχρόνηση. Θε να ρίξει. Να κάνετε γρήγορα και να τελειώνετε. Ξεκινάμε. Δεν κάνουμε αγώνα. Προσπαθούμε να μάθουμε. Εντάξει, τώρα θα κάνουμε παιδιά. Είναι όλα τριπλά. Δεν πειράζει, σα παίξω ένα σύντα παιδιά τώρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δώσε τα παιδιά. Όχι, αλλά εδώ, άμα ρίξω πολύ σύντα. Είναι για τη Δευτέρα τώρα. Έχουμε και δύο πέμπτες. Όσο πάει, δεν είμαστε τα ψωβόλυμα. Προσπαθούμε να το καλάβουμε. Είσαι αριστεροκεράς. Ναι. Περίμενε. Πρέπει να πας έτσι. Πρέπει να πας έτσι. Ωραία, ωραία. Πρέπει να πάει από πάνω. Όχι, από εδώ το φτιάχνω. Ωραία, ακούω εδώ έτσι, έτσι, έτσι. Όχι από εδώ μέσα, δεν σημαίνει. Δυο δάχτυλα. Δεν το καρταζεί, δεν σφυγείς, απλά τραβάς τη φορδί. Τραβάω κι άλλο, πιο χαμηλά. Όχι. Κάνε το λίγο στο ξελαφρό να μισή γύρι στο δωρί. Γύρι το λίγο έτσι. Προς τα δεξιά, έτσι. Τραβάς όλα. Όσο μια χαρά. Εντάξει, πάει χαρά, ναι. Τεντώνει τη χορδή. Εντάξει, τι κάνετε τόξο. Εδώ, κοιτάμε. Ναι. Είσαι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας. Πάλι καλά. Γιατί. Πώς, πλάκα κάνω. Αμέσως να παρεξηγηθείτε. Το βάζω έτσι. Σε γδάρι. Έτσι, μπράβο, έξυπνο κορίτσι. Θα δει το βέλος, θα το βάλω. Διατράβα τη χορδή, δοκίμασέ τη. Με δύο δάχτυλα. Ναι. Ποια δάχτυλα χρησιμοποιούμε. Δεν ρίχνουμε. Δεν έχει βέλος, να ξέρεις. Έτσι, μπράβο. Με δύο δάχτυλα. Ξανά. Τα αφήνω μόνη σου, έτσι. Άστο τώρα. Τέλεια. Κουνάει με λίγο εδώ, ε. Θα το κάνεις τέτοιο. Παπ. Ξανά. Πάμε. Τέλεια. Για να δοκιμάσεις και σε πριρίξουμε. Μην τα αφήνεις να αφήνω την κορδί. Απλά την τραβάς και την αφήνεις σιγά σιγά εσύ πάλι. Για να μην χτυπήσεις πίσω. Πάμε ξανά, όχι εδώ. Πάμε. Δεν την αφήσεις, άφηνε το κερά. Μπράβο. Μπράβο. Έλα και εσύ. Όταν το κοιμάζουμε, πάμε εδώ. Εδώ ή από εδώ. Μπράβο σου. Πάμε, τράβα δυνατά, από τη μέση, δυνατά, δυνατά, δυνατά. Θα το πας πάλι μόνος σου πίσω. Και θα την αφήσει. Μπράβο. Έλα, πάμε. Έτοιμος! Σε να ρίξεις κιόλας. Βάζουμε. Σταυρό, σταυρό, σταυρό. Σταυρό, κύριε Χιλία, σταυρό. Δεν βάζει το παιδί. Ωραία. Λοιπόν, φτιάστο. Δεν θα... Τέλειος! Θα βγάλουμε παιδιά. Μπορεί κάτι να σηκώσει σε αυτή τη δικασία, αλλά θα είναι όλες από πίσω. Και κάνα από το παιδιό. Κι άλλο, κι άλλο μωρέ. Φτιάστο. Ξανά, θα το ξανακάνουμε. Έλα, βάλε χέρι.